τοποθετήθηκε και έρευνον τέχνης. Καμωμένο από τη φίλη μας ζωγράφο, με τα χέρια της που είναι το γιαγιαστροφιά. Ταιριαστώ με αυτό που λέτε. Λοιπόν, να, από τη θεσινή μέρα είχαμε φτάσει στο σημείο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι μια μεγάλη χρονολογία, το 1453, διότι πέφτει η σπουδαιότερη πόλη της Ανατολικής Μεσογείου. Λίγη πια η αυτοκρατορία του Βυζαντίου. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης θα καταρρεύσουν τα κάποιες δορυφορικές αυτοκρατορίες, έτσι έλεγαν τον εαυτό τους, που είχαν προκύψει από το Βυζάντιο, όπως η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, διότι η περιοχή του πόντου, Τραπεζούς, Κερασούς κτλ. Είχε παραμείνει ανεξάρτητη, αυτή εδώ πέρα η περιοχή, ήταν μια περιοχή που την κρατούσαν ακόμη Βυζαντινές οικογένειες, έπεσε και αυτή στους Οθωμανούς και οι Οθωμανοί μετά πια ολοκλήρωσαν τις κατακτήσεις τους, κινήθηκαν προς τον Νότο, νότιότερα από τη Θεσσαλία, κατέλαβαν ο Μωάμεθ, ο προφητής δηλαδή, κατέλαβε την Αττική, την Αθήνα, την Πελοπόννησο και στη συνέχεια οι Οθωμανοί με τη σειρά θα χτυπήσουν την Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου, της Δωδεκανήσου, την Κύπρο, την Κρήτη. Μέσα στα επόμενα 200 χρόνια θα καταλάβουν όλες αυτές τις περιοχές. Ο Μωάμεθ, ο Κορφητής, ήταν ένας δεινός στρατιωτικός και πολύ υψηλού επίπεδου πολιτικός. Ήταν αυτό που λέμε πολιτικό ζώο. Και ως στρατιλάτης διέλυσε 2 αυτοκρατορίες, 6 βασίλεια και κατέλαβε 200 πόλεις προσωπικά. Εισήλθε δηλαδή νικητής σε 200 πόλεις, σε όλες εισήλθε έφυπος, εκτός από την Αθήνα, στην οποία μπήκε πεζός. Διότι γνώριζε, θα γνωρίζετε, αρχαία ελληνικά, ήταν λόγιος στην εκπαίδευσή του και θαύμαζε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και γι' αυτό στην Αθήνα μπήκε πεζή, αφύπνευση. Τώρα αυτός ο Μωάμεθ ο Πορθητής έμοιαζε ανίκητος, αλλά βρήκε τα σκούρα στο πρόσωπο ενός εξαιρετικού πολεμιστή των Βαλκανίων. Στην ιστορία των Βαλκανίων αυτός θεωρείται ο σπουδαιότερος πολεμιστής που αναδείχθηκε τα 500 χρόνια περίπου της Οθωμανικής παρουσίας, ονομαζόταν Γεώργιος Καστριώτης ή Σκεντέρμπεης. Ο Σκεντέρμπεης θεωρείται σήμερα ο εθνικός ήρωας των Αλβανών. Στα τελευταία 200 χρόνια που δημιουργήθηκαν τα εθνικά κράτη στα Βαλκάνια, διεκδίκησαν το Σκεντέρμπεη και οι Έλληνες και οι Σέρβοι, διότι η οικογένεια του Σκεντέρμπεη είχε και ελληνικές πλευρές και σερβικές πλευρές, αλλά τελικά κατοχυρώθηκε εθνικός ήρωας των Αλβανών. Θα έχετε δει, όποτε δείχνουν στις ειδήσεις από την Αλβανία, ρε παιδί μου, σου δείχνουν την κεντρική πλατεία των Τυράννων και στο κέντρο της κεντρικής πλατείας των Τυράννων είναι ένα άγαλμα ενός στρατιλάτη. Αυτός είναι ο Σκεντέρμπεης, που είναι τέλος πάντων για τους Αλβανούς πηγή θαυμασμού και αυτοπεποίθησης, διότι οι Αλβανοί θεωρούν τον εαυτό τους εξαιρετικό πολεμιστή και ο Σκεντέρμπεης τους εκφράζει κατά κάποιο τρόπο. Ο Σκεντέρμπεης ήταν μια προσωπικότητα που συνδεόταν με αλβανικές φάρες, γι' αυτό και τελικά κατοχυρώθηκε ως ήρωας των Αλβανών. Είχε βρεθεί γενίτσαρος, δηλαδή είχε επιλεγεί
ως γενιτσέρος και μπει στο γενιτσαρικό σώμα. Στο γενιτσαρικό σώμα πολέμησε τόσο καταπληκτικά που οι υπόλοιποι γενιτσαροί του έβγαλαν το παρατσούκλι Ισκεντέρ Base. Ισκεντέρ στην Ανατολή ολόκληρη είναι ο τρόπος για να πεις Μέγας Αλέξανδρος. Δηλαδή τον ονόμασαν Μεγάλο Αλέξανδρο. Πολεμούσε τόσο καταπληκτικά που ονομάστηκε Ισκεντέρ και Μπέι. Αυτός ο Ισκεντέρ Μπέις σε κάποια φάση της υπηρεσίας του στο γενιτσαρικό σώμα διέφυγε από το γενιτσαρικό σώμα, κατευθύνθηκε προς τα βουνά της Αλβανίας με τα οποία είχε δεσμούς και εκεί οργάνωσε την άμυνα των Αλβανών απέναντι στους Οθωμανούς. Η άμυνα, η δράση του Ισκεντέρ Μπέι καλύπτει την περίοδο 1431 με 1467-68, οπότε και πέθανε. Δεν σκοτώθηκε, πέθανε, όλοι πεθαίνουμε. Ο Ισκεντέρ Μπέις οργάνωσε με τόσο θαυμαστό τρόπο τους κληραγωγημένους Αλβανούς, οι Αλβανοί θεωρούνται εξαιρετικοί πολεμιστές στα Βαλκάνια μέχρι σήμερα, σκληραγωγημένοι και πεισματάριδες πολεμιστές, έτσι ώστε αντιμετώπισε 13 κεντρικές εκστρατείες των Οθωμανών, με άλλες πετρήσεις είναι 16 εκστρατείες. Οι Οθωμανοί δηλαδή απέτυχαν τουλάχιστον 13 φορές να νικήσουν τον Ισκεντέρ Μπέι. Είναι η μεγαλύτερη άμυνα που παρουσίασε τα Βαλκάνια αυτούς τους αιώνες της επέκτασης των Οθωμανών. Ο Ισκεντέρ Μπέις έγινε θρηλυκό πρόσωπο και όταν ζούσε ακόμη, λόγω αυτών των επιτυχιών του, σε όλη τη Δύση η μορφή του είναι αποτυπωμένη με γραβούρες και τα λοιπά, γράφτηκαν γι' αυτόν ποίηματα θαυμασμού. Και πρέπει να σας πω ότι αντιμετώπισε 13 τουλάχιστον εκστρατείες, γιατί όπως σας είπαμε άλλες μετρήσεις θα δείτε 16. Στην περίοδο 1431-1467-68, κατά την περίοδο αυτή, πολλές από τις εκστρατείες που λέμε, οργανώθηκαν και είχαν ως ηγέτη τους τον Μωάμεθ του Πορφυρή. Δηλαδή, αυτός που ήταν απέναντι στο Ισκεντέρ Μπέι ήταν ένας από τους θρηλυκούς στρατιωτικούς του κόσμου και δεν κατάφερε να κάψει την αντίσταση του Ισκεντέρ Μπέι. Έτσι, μετά όμως το θάνατο του Ισκεντέρ Μπέι, οι Αλβανοί, οι οποίοι είναι ιστορικά οργανωμένοι σε φάρες και φυλές, είναι δικιά τους η λέξη φάρα, είναι αλβανική λέξη, σε φυλές και φάρες και εξ αυτού έχουν εσωτερικές συγκρούσεις, αυτονόητα πολεμούν μεταξύ τους, έχασαν τη συμμαχή τους, άρχισαν να πολεμούν μεταξύ τους και έτσι οι Οθωμανοί κατέλαβαν και τους Αλβανούς. Αλλά στο πρόσωπο του Ισκεντέρ Μπέι βρήκαν τον σκληρότερο αντίπαλό τους και έχει ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει την ιστορία της Επανάστασης του 1821, τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, απομνημονεύματα των πολεμιστών, δόθηκε κήθε, βλέπεις κάποια παράγραφο που λέει ότι τις νύχτες μαζευόμασταν γύρω από τη φωτιά και διαβάζαμε, κάποιος που ήξερε γράμματα δηλαδή, και ανάμεσα στα βιβλία, που είναι 2-3, δεν είναι πολλά, που λένε ότι διαβάζανε, ήταν πάντα η ιστορία του Ισκεντέρ Μπέι. Δηλαδή στην Επανάσταση του 21 ο μέσος αγωνιστής άκουγε με λαχτάρα την ιστορία του Ισκεντέρ Μπέι, γιατί ήταν νικηφόρος απέναντι στους Οθωμανούς και την ώρα που πολεμάς, απέναντι σε έναν πολύ υπέρτερο εσού αντίπαλο, με πολύ περισσότερες δυνάμεις, φεωδιασμούς κτλ. Θέλεις να ακούς την ιστορία κάποιου που νίκησε αυτούς που εσύ προσπαθείς να νικήσεις και ο Ισκεντέρ Μπέις ήταν πρώτο τραπέζι που πίστα στην περίοδο της Επανάστασης του 21. Τώρα, ο Μωάμεθ ο Πορφυρής με το τέλος της, την ολοκλήρωση της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης συνέχισε το έργο του πια ως πολιτικός. Συνέχισε βέβαια και τις μάχες, όπως σας είπα, σε άλλα μέτωπα.
Το πρώτο πράγμα το οποίο θεώρησε ότι επήγει να επιλύσει στην πρωτεύουσά του, ακόμα δεν έχει γίνει πρωτεύουσα, είναι το θέμα του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Διότι η Κωνσταντινούπολη δεν είχε Πατριάρχη. Όπως σας είπα, είχε Πατριάρχη στην Ιταλία, δεν υπήρχε Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Και για τον Μωάμεθ τον Πορφυρτή ήταν επίγον το να υπάρχει Πατριάρχης στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση σε σχέση με το τι λέει ο Ιερός Νόμος για την συμπεριφορά των πιστών απέναντι στους απίστους. Ο Μωάμεθ, ο προφήτης τώρα, όχι ο Πορφυρτής, ο προφήτης του 620, θα γνωρίζετε ίσως ότι, μετακινήθηκε από την πόλη της Μέκας στην πόλη της Μεδίνας, αυτό λέγεται και Εγύρα, αυτό έγινε το 622, γι' αυτό και μετράται σαν έτος ένα για τους μουσουλμάνους, και στην πόλη της Μεδίνας τελικά κυριάρχησε, έγινε ο άρχο της πόλης της Μεδίνας, διοίκησε. Ο Μωάμεθ υπήρξε διοικητής δηλαδή. Και έλαβε μέτρα για την διοίκηση της πόλεως και μετά ευρύτερης περιοχής. Και έτσι, στη διάρκεια αυτής της δράσης του, αντιμετώπισε και το ερώτημα τι κάνει ένας μουσουλμάνος, ένας πιστός, με τους μη μουσουλμάνους. Και αυτό που έκανε αυτός στη Μεδίνα, καταγράφηκε και στον Ιερό Νόμο και είναι, ας πούμε, η επιταγή του Ιερού Νόμου για το πώς κυβερνάει ένας πιστός απίστους. Και τι λέει ο Ιερός Νόμος, λέει το εξής, ότι εάν οι άπιστοι που καταλαμβάνονται από τους πιστούς είναι πολυθεϊστές, τότε η ζωή τους δεν έχει καμία αξία. Το Ισλάμ δεν δέχεται την ύπαρξη πολυθεϊσμού, δεν υπάρχει περίπτωση. Επομένως, εάν κάποιος είναι ιδεολάτης πολυθεϊστής, το καλό που του θέλεις είναι γρήγορα να φύγει από την περιοχή αυτή, διότι θα αποκοπεί η σύνδεση κεφαλής με το υπόλοιπο σώμα του, ή να αλλάξει θρήσκευμα. Εκείνη την εποχή υπήρξαν για αιώνες εκτεταμένες αλλαγές θρησκεύματος. Για αιώνες όμως. Τώρα, ο Μωάμεθ, ο προφήτης, προβλέπει ειδική μεταχείριση για τους απίστους που προέρχονται από τις ομάδες που τιμούν τη Βίβλο. Τους ονομάζει λαούς της Βίβλου και λέει ότι ο μουσουλμάνος που χειρίζεται, που διοικεί λαούς της Βίβλου, πρέπει να σέβεται την άποψή τους, την θρησκευτική άποψή τους και την ιεραρχία της Εκκλησίας τους. Ποιοι είναι οι λαοί της Βίβλου? Είναι οι Εβραίοι βεβαίως, διότι έχουν μόνο τη Βίβλο, οι Χριστιανοί που έχουν τη Βίβλο και την Καινή Διαθήκη και φυσικά οι Μουσουλμάνοι που έχουν τη Βίβλο και το Κοράνι και τον Ιερό Νόμο. Το κοινό σημείο δηλαδή αυτών των τριών θρησκειών είναι η Βίβλος, διότι ο χριστιανισμός και ο μουσουλμανισμός είναι εβραιογενείς θρησκείες και επομένως θεωρήθηκαν μία ομάδα θρησκειών από το Ισλάμ, η οποία και είχε ειδική μεταχείριση. Τι λέει για αυτούς λοιπόν? Λέει ότι αυτουνών η πίστη γίνεται ανεκτή και δεν βλάπτεται η λειτουργία του ιερατικού τους σκέλους. Επιτρέπονται δε να έχουν τα ιερά τους ιερούς τους χώρους και να τελούν τις λειτουργίες τους, τα έθιμά τους κτλ. Με την ανοχή των μουσουλμάνων, προσέξτε, λάθος είναι η θρησκεία τους. Η σωστή θρησκεία είναι το Ισλάμ, δεν θα τρελαθούμε, αλλά επειδή η Βίβλος είναι το ιερό του βιβλίο, είναι σωστή. Όπως ξέρετε, το Ισλάμ έχει ειδική θέση για τον Ιησού Χριστό, τον οποίο τιμάει πάρα πολύ, αλλά τον τιμά ως προφήτη και όχι ως Θεό.
γιατί το Ισλάμ είναι απόλυτη μονοθεϊστική θρησκεία και θεωρεί ότι ο χριστιανισμός στην πραγματικότητα πλαγίως είναι πολυθεϊστικός, διότι έχει ένα Θεό τους εξής τρεις. Εν πάση περιπτώσει είναι η δικιά τους σύλληψη, δεν πρόκειται να συζητήσουμε μαζί τους, αλλά αυτή είναι η κατάσταση με το Ισλάμ. Και τιμά τον Ιησού σαν τον δεύτερο σημαντικότερο προφήτη μετά τον Μωάμεθ, ο οποίος φυσικά είναι προφήτης και δεν έχει καμία θεϊκή υπόσταση, σας θυμίζω αυτό. Λοιπόν, με αυτή τη λογική το Ισλάμ έχει τη στάση που έχει απέναντι στον χριστιανισμό και τι εννοείται τώρα με αυτή την σύλληψη του Ισλάμ, την οποία εφάρμοσαν και οι Οθωμανοί. Έτσι όπως ακούγεται το πράγμα, οι πιστοί όταν καταλαμβάνουν μια περιοχή απίστων, έτσι και αλλιώς τους ζητάει να υποταχθούν ή όχι, όπως ξέρετε. Αν υποταχθούν, τα πράγματα είναι αλλιώς. Αν δεν υποταχθούν, όποιος και να είναι αυτός που θα το χτυπήσουν, θα γίνει μια καταστροφή, όπως σας είπα χθες. Δηλαδή για τρεις ημέρες τα νικηφόρα στρατεύματα των πιστών θα πράττουν ό,τι είναι να πράξουν κτλ. Πάνω σε αυτό θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο που εικονογραφεί αυτό που σας λέω. Αφορά μία... είναι κείμενο το οποίο διαβάστηκε ακριβώς όπως θα σας το διαβάσω και εγγράφηκε το 1430. Είμαστε δηλαδή 23 χρόνια πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης και το 1430 οι Οθωμανοί έχουν ξεπεράσει τα του εμφυλίου τους πολέμου, ξανά είναι δυνατοί και έχουν ορμήσει στη Βαλκανική και ανακαταλαμβάνουν περιοχές που είχαν χάσει. Ανάμεσα στα άλλα, το 1430 χτύπησαν τη Θεσσαλονίκη, την οποία σας θυμίζω υπεράσπιζαν Βενετοί, γιατί οι Βυζαντινοί το έδωσαν στους Βενετούς. Έξω από τη Θεσσαλονίκη οι Οθωμανοί έστειλαν μήνυμα παράδοσης στην πόλη. Οι Βενετοί αρνήθηκαν να παραδώσουν την πόλη. Έτσι η Θεσσαλονίκη το 1430 έπεσε με άμυνα. Με αποτέλεσμα να καταστραφεί. Μεγάλες καταστροφές έζησε η πόλη. Και αφού έκαναν αυτό, αφού ο στρατός αυτός νίκησε τη Θεσσαλονίκη, κατέβηκε στη Θεσσαλία, που έτσι και αλλιώς την έλεγχε, πέρασε τη Θεσσαλική πεδιάδα, έφτασε στην Καλαπάκα, για με στόχο να χτυπήσει τα Γιάννενα, και όπως ξέρετε μεταξύ Καλαπάκας και Ιωαννίνων είναι ο ορεινός όγκος της Πίνδου. Ο αρχηγός του στρατεύματος λεγόταν Σινάν Πασάς, δεν είναι ο Σινάν ο αρχιτέκτονας, ήταν στρατιωτικός. Απευθύνθηκε στους κατοίκους των βουνών, ζητώντας τους να τον βοηθήσουν να περάσει το στράτευμα από τα ορεινά περάσματα μέχρι σήμερα. Αυτά τα βουνά είναι μια δυσκολία, ένα παραπέτασμα ανάμεσα στο Γκάμπο και την... και τα Γιάννενα, βέβαια η τελευταία η Εγνατία οδός το έκανε το πράγμα πιο εύκολο, αλλά φανταστείτε το να είναι τελείως ορεινό. Πάνω στα βουνά της Πίνδου, τα πολλά χωριά είναι βλάχικα χωριά, βλαχοχώρια, κατοικούνται δηλαδή από ένα πληθυσμό μέχρι σήμερα, που μιλάει μια άλλη γλώσσα, τη βλάχικη γλώσσα. Απευθύνθηκε λοιπόν σε τέτοια χωριά και χωριά βλάχικα, προσφέρθηκαν να βοηθήσουν το πέρασμα του Σινάν Πασά προς τα Γιάννενα. Οδήγησαν λοιπόν το στράτευμα στα Γιάννενα με αποτέλεσμα Α, ο Σινάν Πασάς να βρεθεί μπροστά στα Γιάννενα με παπάκι με κουμπάρο και δεύτερον αυτά τα βλαχοχώρια της Πίνδου να αποκτήσουν ειδικά προνόμια από τους Οθωμανούς και μάλιστα στα έγγραφα γράφω στα προνόμια τα οποία τα έχουμε και κάθε τόσο ανανεώνονται. Φτάνει λοιπόν ο Σινάν Πασάς, είμαστε πάντα στο 1430 μπροστά στα Ιωάννινα, τα οποία υπερασπίζονται επίσης δυτική. Δεν είναι Βυζαντινά, μέσα είναι δυτική. Και οι κάτοικοι φυσικά είναι Έλληνες, ελληνόφωνοι. Και έστειλε, φανταστείτε το σκηνικό τώρα, είναι 1430, έξω από τα Γιάννενα έρχεται ένας στρατός. Πανίσχυρος, ξέρεις ότι είναι σχεδόν ανίκητος,
έτοιμος να σε χτυπήσει και σου στέλνει το κείμενο που θα σας διαβάσω. Αυτό το κείμενο που θα σας διαβάσω είναι ακριβώς το κείμενο που έστειλε ο Σινάν Πασάς στους Ιωαννίτες πριν χτυπήσει. Διότι έτσι πρέπει. Πριν χτυπήσεις πρέπει να ζητήσεις την παράδοση. Είτε εγγράφως, είτε προφορικά. Για καλή μας τύχη το ζήτησε εγγράφως και φυσικά η γλώσσα στην οποία το έστειλε είναι ελληνικά. Αυτό ακριβώς που θα σας διαβάσω, δεν είναι μετάφραση. Είναι το αυθεντικό κείμενο που θα πει ότι αυτοί οι στρατιλάτες που κατέλαβαν τα Βαλκάνια είχαν δίπλα τους γραμματικούς, ούτως ώστε να στέλνουν και κυρίως τα ελληνικά που ήταν η γλώσσα που ήξεραν οι λόγοι, ακόμη και αν δεν ήταν. Σας το διαβάζω για να δείτε. «Της κεφαλής των κεφαλάδων και αυθέντου πάσης δύσεως, του Σινάν Πασά, ορισμός και χαιρετισμός». Η εισαγωγή είναι για τον εαυτό του. Η κεφαλή των κεφαλάδων και αυθέντης πάσης είναι ο Σινάν Πασάς. Σεμνότατος, όπως λέτε. Σινάν Πασά, λοιπόν, ορισμός και χαιρετισμός. Παρατηρήστε ένα-ένα. Είναι από τα καταπληκτικότερα κείμενα του 15ου αιώνα, γιατί σου δείχνουν να καταλάβεις πώς λειτουργούσαν οι Οθωμανοί και πώς πετύχαιναν αυτά που πετύχαιναν. Σήμερα μοιάζει παράξενο πώς πέτυχαν τόσο πολύ και σχετικά τόσο εύκολα. Μας τα λέει ποιητικά γι' αυτό. Τι είπατε? Μας τα λέει ποιητικά, λέω, γι' αυτό, με καταλυσίες. Ορισμός, χαιρετισμός, βάλει και ποιήση. Όχι, καθόλου, θα ακούσετε τώρα. Προσέξτε να δείτε τι λέει. Ορισμός και χαιρετισμός. Και ποιον χαιρετάει πρώτον? Εις τον πανιερότατο Μητροπολίτη Ιωαννή. Το πρώτο που χαιρετάει και αποδίδει τιμή είναι ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων και προσέξτε, χρησιμοποιεί και τη σωστό όρο, πανιερότατος. Και εις τους εντιμωτάτους άρχοντας, των δεκαπετάνων στρατηγόπουλων και των ιών αυτού, τον κυρ Παύλων, τους ξέρει έναν άνανας. Και τον πρωτοστάτορα τον κυρ Πουίσαγον και τον πρωτασυκρίτη τον κυρ Στανίτσιν και στους λοιπούς άρχοντας των Ιωαννίνων μικρούστε και μεγάλους. Άρα ήρθε διαβασμένος ο Σινάν Πασάς έξω από τα Γιάννενα. Και προσέξτε την πολύ, τη σοφή σειρά. Πρώτα ο κλήρος και μετά οι πολιτικοί άρχοντες. Και συνεχίζει. Να εξεύρεται ότι μας έστειλε ο Μέγας Αυθέντης, δηλαδή ο Σουλτάνος, να παραλάβουμε του Δούκα τον τόπο και το κάστρα του. Ο Δούκας ήταν ο δυτικός που υπεράσπιζε τα Ιωάννινα. Και όρισε μας γούν ούτως, ότι οποίον κάστρο και χώρα προσκυνήσει με το καλόν, να μη δεν έχει κανέναν φόβον, ούτε κακόν, ούτε κουρσεγόν, λέει η Λασία, αλλά ούτε κανέναν χαλασμόν. Και οποίον κάστρο και χώρα δεν προσκυνήσουσιν, όρισε να τα καταλύσω και να τα χαλάσω εκ θεμελίων, ως περαιποίησα και τη Θεσσαλονίκη. Ξεκάθαρα πράγματα. Δια τούτο γράφω σας και λέγω σας ότι να προσκυνήσετε με το καλόν και μη δεν πλανηθείτε και ακούσετε των φραγκών τα λόγια. Εδώ χτυπάει, ξέρει ότι ο μέσος Βυζαντινός μισεί τους φράγκους. Χτυπάει οι σωστές χορδές, μία-μία. Δεν είναι γραμμένο στον αέρα. Μην ακούσετε των φραγκών τα λόγια, ότι τίποτε δεν σας θέλουν ωφελήσει, πλην θέλουν σας χαλάσει, καθώς εχαλάσασιν και τους Θεσσαλονικαίους. Και έλεγεν τούτου, ορκίζομαι, εις τον Θεό του ουρανού και της γης και τον προφήτη Μωάμεθ. Αρχίζει τώρα. Και
και εις την ψυχή μου και εις την κεφαλή μου και εις το σπαθί όπου ζώνομαι. Είναι στρατιωτικός και είναι μεγάλες αυτές οι... Ότι να μη δεν έχετε κανέναν φόβον, μήτε εχμαλωτισμών, προσέξτε την επόμενη φράση, μήτε πιασμών πεδίων, μήτε εκκλησίας να χαλάσουμε. Στην κατάληψη, όταν ο άλλος αντιστέκεται, δεν ισχύει τίποτα. Καταστρέφεται το πάνω. Αλλά και οι εκκλησίες σας να σημαίνουν καθώς έχουν συνήθεια. Ο Μητροπολίτης να έχει την κρίση του την ρωμαϊκή, δηλαδή να αποφασίζει για θέματα δικαιοσύνης όπως συνηθιζόταν και επί Βυζαντίου σε τοπικό επίπεδο. Και όλα τα εκκλησιαστικά δικαιώματα να λειτουργεί όπως λειτουργούσε κανονικά. Οι άρχοντες, όσοι έχουσιν τη Μάρια, πάλι να τα έχουσιν. Τη Μάρια είναι τεμάχια γης. Η λέξη τη Μάρια εδώ είναι πονηρή. Αλλά εννοεί ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν έλεγχο στις γέες τους. Τα γονικά τους, τα υποστατικά τους και τα πράγματα τους όλα να τα έχουν χωρίς τεινός λόγου. Απολύτως, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν γιατί τα έχουν. Και είναι και χουβαντάς. Και άλλα ή τι ζητήματα θέλετε ζητήσει, να σας τα δώκομεν. Ή δε και σταθείτε πεισματικά και δεν προσκυνήσετε με το καλόν, να εξεύρετε όστι, ως περαιδιαγουμήσαμε τη Θεσσαλονίκη. Και χαλάσαμε τις εκκλησίες και ερημώσαμε και αφανίσαμε τα πάντα, ούτως θέλουμε χαλάσει και εσάς και τα πράγματά σας και το κρίμα να το γυρέψει ο Θεός από εσάς. Τελείωσε. Νύπτωμε τα σχήρας μας. Θέλω να πω το... εδώ υπάρχει μια... το πεποίθηση. Το κείμενο δεν έχει συζήτηση. Οι Ιωαννίτες πήραν, έλαβαν αυτό το κείμενο, το συζήτησαν και αποφάσισαν να παραδοθούν. Τα Γιάννενα το 1430 παραδόθηκαν, δεν αντιστάθηκαν. Έτσι, τα Γιάννενα έπεσαν στα χέρια των Οθωμανών χωρίς καμία φθορά. Γιατί αυτά που είπαν οι Οθωμανοί, τελείθηκαν. Τι συνέβη όμως, ας πούμε, στην περίπτωση των Ιωαννίνων. Αυτά συμβαίνουν το 1430. Σχεδόν 200 χρόνια αργότερα, ένας ιερωμένος της περιοχής των Ιωαννίνων, ο Διονύσιος φιλόσοφος, έμεινε στην ιστορία και ως σκυλόσοφος, διότι τον μίσησαν οι κάτοικοι της περιοχής επί των υστέρων και τον ονόμασαν σκυλόσοφο. Ήρθε σε επαφή με δυτικούς, οι οποίοι οργάνωναν επίθεση εναντίον των Οθωμανών και οργάνωσε μια εξέγερση στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ένας αριθμός κατοίκων των Ιωαννίνων συμμετέσχε σε αυτή την εξέγερση. Οι Οθωμανοί φυσικά την συνέτριψαν. Ο ίδιος είχε ένα φρικτό θάνατο, έτσι, βασανιστικό. Και με το τέλος αυτής της εξέγερσης, οι Οθωμανοί θεώρησαν ότι οι κάτοικοι των Ιωαννίνων ανέρεσαν τη συμφωνία. Και εξ αυτού απέσυραν τα προνόμια τα οποία είχαν τα Ιωάννινα λόγω του ότι παραδόθηκαν. Θέλω να πω στην περίοδο αυτή, αυτή η πλευρά των πραγμάτων τη βλέπεις να υπάρχει πολύ. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας δεν έχουμε μία εικόνα, γι' αυτό και πολλές φορές ονομάζεται οι πολλές τουρκοκρατίες. Δηλαδή, τα βουνά πάνω, τα βλαχοχώρια, είχαν τους τα προνόμια που τους έδωσε ο συνάνυπασας. Τα Ιωάννινα είχαν άλλου τύπου μεταχείριση επειδή παραδόθηκαν. Η Θεσσαλονίκη δεν παραδόθηκε, οπότε έζησε όλο το
Και μετά, όταν άρχισε να λειτουργεί, δεν είχε κάτι που να ανακουφίζει την λειτουργία της, γιατί δεν είχε παραδοθεί. Το ίδιο και η Κωνσταντινούπολη. Και αυτό πάει λέγοντας σε κάθε τόπο. Σας διάβασα αυτό, διότι η υποχρέωση να ζητήσεις την παράδοση πριν από την επίθεση είναι θρησκευτική υποχρέωση. Και κατά κανόνα κρατούνταν. Οι Οθωμανοί το κάνανε αυτό. Τώρα, λέγαμε τι λέει το Κοράνι σε σχέση με τους απίστους. Από εκεί ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία. Λέει λοιπόν το Κοράνι ότι οι άπιστοι μπορούν να έχουν την ιεραρχία της θρησκείας τους, να τηρούν, να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, όμως, υπάρχει το όμως, να μην προκαλούν